Κύριε Δήμαρχε, να συγχαρώ που με επιστρέψα, κύριε Δήμαρχε Σερβίων. Α, δεν τα αποδώ, συγγνώμη. Τους δύο δημάρχους που μείνανε. Και να ξεκινήσω λέγοντας... Τα κόλλα των παππούδων μου είναι στο εργαφείο στο Αμύτεο, κύριε. Και δεν τρέπομαι καθόλου. Καταλάβατε. Λοιπόν... Δέχομαι απόλυτα ότι οι άνθρωποι εδώ έχουν αναφέρει το δικαίωμα να ανησυχούν. Διότι εδώ είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη αλλαγή της ζωής τους, μια μεγάλη τροπή. Και είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να ζουν μεγάλες αλλαγές, να αισθάνονται και αγωνία, αλλά και φόβο για αυτό που έρχεται. Θα ήθελα όμως να δούμε το πράγμα λογικά και να προσπαθήσω αρχικά να απαντήσω στις βασικές ανησυχίες. Και τα επιχειρήματα δεν ακούστηκαν, εδώ ακούστηκαν δυστυχώς μόνο φωνές, αλλά ας προθέσουμε πώς έχουν καταδεθεί, κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφοι, στο δημόσιο διάλογο. Ποια είναι η βασική κατηγορία κατά της κυβερνήσεως, γιατί αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι η Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα της απολυμνητοποίησης. Γίνεται συχνά η σύγκριση με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και το γεγονός ότι η Γερμανία απολυμνητοποίηση θα πάει 10 και κάτι χρόνια αργότερα. Πρώτον και κυριότερον φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε διαφορετική κατάσταση της κρατικής εταιρείας ενεργείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας και δυστυχώς της δικής μας εταιρείας. Ο κ. Χατζάκης έκανε προηγουμένως μία αναφορά απάντηση όσους προηγουμένως φωνάζανε κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση. Μία μικρή επισκόπηση του χρηματιστηριακού δείκτη, δηλαδή της κεφαλοποιήσεως αξίας της ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ, επί προηγουμένης κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και επί της παρούσας κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, θα πείσει τον κάθε λογικό άνθρωπο ποια κυβέρνηση ωφελεί και ποια κυβέρνηση βλάπτει την αξία της ΔΕΗ. Επί ΣΥΡΙΖΑ η αξία της ΔΕΗ σχεδόν εξαφανίστηκε και η εταιρεία έφτασε ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία και το κλείσιμο. Επί Νέας Δημοκρατίας ήδη η μετοχή έχει διπλασιαστεί και συνεχώς ανεβαίνει, καθώς η αγορά αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει σχέδιο το οποίο είναι βιώσιμο και θα οδηγεί στη ΔΕΗ στον επόμενο αιώνα. Άρα όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για την ύπαρξη της ΔΕΗ, καταλαβαίνει ποιος ωφελεί τη ΔΕΗ και ποιος βλάπτει τη ΔΕΗ. Το γεγονός ότι η ΔΕΗ είναι σε αυτά τα μαύρα χάλια φυσικά, δημιουργεί ως προς το λιγνίτη δύο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο όμως αντιλαμβάνεται στο λιγνίτης που κάποτε ήταν ένα πολύ επικερδές και ωφέλιμο και φθηνό καύσιμο. Φαντάζομαι όλοι καταλαβαίνουμε ότι σε σύγχρονη Ευρώπη καθίσατε το πιο ακριβό καύσιμο. Η ΔΕΗ χάνει τον χρόνο από 200 έως 300 εκατομμύρια από τη χρήση του λιγνίτη. Μια ανθυρή επιχείρηση που θα μπορούσε να ξοδεύει αυτά τα 200-300 εκατομμύρια θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει μπροστά μερικά χρόνια ακόμα για να πάρει αποφάσεις. Μια επιχείρηση όμως που είναι στα μαύρα χάλια της ΔΕΗ, όποιος ανεύθυνα να πει ότι πρέπει να συνεχίσει να κάνει 200-300 εκατομμύρια το χρόνο, στην ουσία την καταδικάζει στην χρεοκοπία. Και δεν φαντάζομαι να μπορείτε ταυτόχρονα να λέτε αγαπάτε τη ΔΕΗ και ταυτόχρονα θέλετε να χρεοκοπήσει. Άρα η σύγκριση με τη Γερμανία είναι ατυχής. Αλλά είναι ατυχής και για ένα δεύτερο λόγο, τον οποίο φωνάζαμε εδώ, ή δεν το γνωρίζουν, ή το κυριότερο υποκρίνονται δεν το γνωρίζουν. Είναι στην ίδια κατάσταση τα λιγνητικά εργοστάσια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας και της ΔΕΗ? Δεν ξέρουμε εμείς εδώ ότι τα περισσότερα ήδη εργοστάσια τα λιγνητικά έχουν ξεπεράσει τις ώρες λειτουργίας τους και χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις για να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν? Από μένα τα ακούτε? Δεν ξέρετε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να πουλήσει τα λιγνητικά αυτά εργοστάσια και δεν βρέθηκε ούτε ένας αγοραστής σε όλο τον πλανήτη, ούτε με 0 ευρώ? Άρα ποια είναι ακριβώς η σύγκριση με τη Γερμανία? Να ξοδέψουμε κάποια δισεκατομμύρια για να νεώσουμε κάποια εργοστάσια τα οποία μας βάζουν μέσα 200-300 εκατομμύρια το χρόνο και τα οποία μετά από λίγα χρόνια θα πρέπει να κλείσουμε? Όχι μόνο δεν πρέπει να κατηγορείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έλαβε αυτή την απόφαση, πρέπει να επαιμείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν δίστασε να λάβει αυτή την απόφαση άμεσα, γρήγορα και αποφασιστικά, διότι δεν είχαμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Εάν δεν λαμβάναμε αυτή την απόφαση, που θα εξηγήσω τώρα τι σημαίνει, ώστε να πούμε στην πρώτη ταχύτητα της απολυμνητοποίησης, τότε θα κινδυνεύαμε όχι μόνο να χάσουμε τη ΔΕΗ από χρεοκοπία, αλλά να χάσουμε και τη Δυτική Μακεδονία από χαρασμό και φτώχεια.
την αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα και άκουσα τις ενστάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου. Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Γιατί θλίβομαι με την αποχώρηση των αιρετών δημάρχων προηγουμένους. Ντροπή τους. Για φανταστείτε τώρα, εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης, όταν θα μου ζητήσουν αύριο ραντεβού οι δήμαρχοι για να με ρωτήσουν τι θα κάνουμε με τη Δυτική Μακεδονία, θα σου πω συγγνώμη. Δεν σας μιλάω. Και να παίρνουν μεταξύ μας τους μαλωμένους κουμπάρους. Έτσι θα εκπροσωπήσουν οι δήμαρχοι αυτού που τους ψήφισαν ή και αυτού δεν τους ψήφισαν. Τροπή τους. Στη μεγαλύτερη πρόκληση της περιοχής τους φοβήθηκαν 5 πανό και 8 βασανίες και 2 ντουντούκες. Δεν κάνουν γερετή περιφέρεια και αιρετή γερετά αξιώματα αυτοί που φύγανε. Τρέπομαι για λογαριασμό τους. Ο αιρετός έχει ευθύνη να είναι στα δύσκολα παρόν, όχι στα εύκολα. Στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Έρχομαι τώρα στο μείζον. Γιατί η απόφαση του Πρωθυπουργού, ακούω το κάτω τα χέρια από το Λιγνίτη, βλέπω το σύνθημα της Σεβαστής κυρίας απέναντι. Μα αυτό υλοποιούμε, κάτω τα χέρια από το Λιγνίτη. Θα μείνει ο Λιγνίτης στο υπέδαφο να το αξιοποιήσουν κάποιες επόμενες γενιές που θα έχουν καλύτερες τεχνολογικές από εμάς. Άρα γιατί φωνάζετε. Στην πραγματικότητα το ανάποδο είναι. Αν συνεχίσουμε να καίμε Λιγνίτη, καταστρέφεται το Λιγνίτη. Κάτω τα χέρια από το Λιγνίτη, μέσα ο Λιγνίτης θα μείνει, δεν τον ακουμπάει κανένας. Τι σηκώνει το πάνω που μας θα δείτε. Πάμε λοιπόν στην ουσία τώρα για να συνεννοηθούμε επιτέλους ανθρώπινα. Γιατί η απόφαση του Πρωθυπουργού είναι σωστή, αλλά και σωτήρια, κύριε Περιφερειάρχα και κύριοι Δήμαρχοι, για τη Δυτική Μακεδονία. Εάν η Ελλάδα, όπως όλες οι μεγάλες επαναστάσεις, έμενε στην τελευταία ταχύτητα, προφανώς όταν θα παίρναμε αυτή την απόφαση υπό εξαιρετικά δυσμενέστερους όρους, θα διεκδικούσαμε πολύ λιγότερα χρήματα και θα είχαμε μπροστά μας πολύ λιγότερο χρόνο για να υλοποιήσουμε το σχέδιο που θέλουμε. Ερχόμενοι όμως, κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα της απολιγνητοποιήσεως και γινόμενη έτσι Δυτική Μακεδονία, προσέξτε το μείζον, ένα ευρωπαϊκό project, ένα ευρωπαϊκό στίχημα, στο οποίο θα κοιτάει η υπόλοιπη Ευρώπη και ο πλανήτης για το αν η Ευρώπη μπορεί πράγματι να επιτύχει ένα σπουδαίο σχέδιο απολιγνητοποίησης και αποδείχνει στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο πλανήτη. Αυτό τι πλέον έχει να μας δίνει, ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στα ευρωπαϊκά συμβούλια, μπορούμε να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα χρήματα, πολύ περισσότερες εξαιρέσεις, πολλά περισσότερα εργαλεία, για να έχουμε τελικά πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε όλο αυτό το οποίο θέλουμε να σχεδιάσουμε. Ελήφθη η απόφαση. Θα πρέπει να επενείτε που ελήφθη η απόφαση και μας βάζει σε καλύτερη θέση έναντι όλων των άλλων όπως τη νέα εποχή. Γιατί μην έχετε καμία αμφιβολία. Ασχέτως τώρα τι λέει ο Χατζηδάκης, ο Γεωργιάδης, οι κύριοι με τα πανό, με τους ντούκες. Φαντάζομαι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο Λιγνίτης κάσου που πέθανε. Το αν θα πεθάνει το 23, το 33, το 35 είναι μια λεπτομέρεια. Ο Λιγνίτης ως κάψιμο πέθανε. Γιατί πέθανε? Διότι πλέον όλοι αντιλαμβανόμαστε και εδώ έχουμε στην υποκρισία της αριστεράς ότι είναι πολύ σημαντικότερο να σώσουμε το περιβάλλον και το κλίμα του πλανήτη Γη παρά κάποια λιγνητικά εργοστάσια. Και φαντάζομαι όλοι επενούμε την Ευρώπη που στη μάχη για την κλιματική αλλαγή μπαίνει στην πρωτοβουλία και έχετε να πει στον υπόλοιπο πλανήτη που μας ενδιαφέρει ο πλανήτη να τον σώσουμε και το κλίμα το αντιστρέψουμε και να έχουμε μέλλον και οι επόμενες γενιάς των ανθρώπων. Και όλοι καταλαβαίνουν ότι ο Λιγνίτης ως καύσιμο καταστρέφει το περιβάλλον, καταστρέφει τις ζωές μας, καταστρέφει τις ζωές των παιδιών μας και των εγγονών μας. Και έχουμε λίγο τώρα εδώ στη Δυτική Μακεδονία για να πούμε λίγο του δικού μου υπουργείου. Ο Λιγνίτης ήταν μια ευλογία, αλλά και μια κατάρα για τη Δυτική Μακεδονία. Ήταν ευλογία γιατί έδωσε για πολλές δεκαετίες πολύ ψηλά εισοδήματα και έφτιαξε ένα σπουδαίο οικονομικό κύκλο. Αλλά ήταν και μια κατάρα γιατί κράτησε τη Δυτική Μακεδονία πίσω. Έγινε κάπως αγαπητέ περιφερειάρχα σαν μονοκαλλιέργεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1 τρίτο και πλέον του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας εξαρτάται από τον Λιγνίτη. Οι υπόλοιπες περιφέρειες βρήκαν πολλά εναλλακτικά μέσα. Τουρισμό, αγροτικά προϊόντα, επιχειρήσεις νεοφυής. Η Δυτική Μακεδονία όμως είχε την εύκολη λύση του Λιγνίτη.
και αυτό την έκανε να χάσει μεγάλο δρόμο ανάπτυξης. Απόδειξη ότι αφαιρουμένου του Λιγνίτη η Δυτική Μακεδονία υποβάλλει ταυτόχρονα στη φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδος και μία από τις φτωχότερες περιφέρειες Ευρώπης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πραγματικότητα η εποχή του Λιγνίτη με όλα τα καλά της ήταν και χαμένα χρόνια. Τι πάμε να κάνουμε τώρα και ποιο είναι το στίχημα, γιατί θα κρυφθεί και η κυβέρνησή μας και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι και ο πρωθυπουργός και όλοι. Πού θα κρυφθούμε? Από αν θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την εποχή για να χτίσουμε μια νέα εποχή ευημερίας για τη Δυτική Μακεδονία. Και είμαστε εδώ σήμερα δύο υπουργοί, ένας υπουργός, γενική γραμματής, οφείλω να σας πω ότι ήδη από ένα Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση για έναν ειδικό αναπτυξιακό νόμο μόνο για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, φυσικά την άλλη περιοχή που λύνεται από την απολιγνωτήριση. Θα υπάρξουν εντελώς διαφορετικά όρια κρατικών ενισχύσεων. Εξαιρετικά υψηλότερα από ό,τι προβλέπονται σήμερα, ακριβώς για να αντισταθμίσουν την απόλυτη του Λιγνίτη. Θα υπάρξουν ειδικές εξαιρέσεις στον τρέχοντα αναπτυξιακό νόμο για τις επιχειρήσεις που είχαν μπει σε αναπτυξιακά σχέδια στην προηγούμενη οικονομική, στο προηγούμενο οικονομικό περιβάλλον και πρέπει να προσαρμοστούν τώρα στο καινούργιο οικονομικό περιβάλλον. Ο καινούργιος και ειδικός αυτός αναπτυξιακός νόμος με τις ειδικές επιδοτήσεις σε συνδυασμό με την ελεύθερη οικονομική ζώνη που ανακοίνωσε προηγουμένως ο Υπουργός Περιβάλλοντος και σε συνδυασμό με τους πόρους από την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και από εθνικούς πόρους, δημιουργούν κυρίες και κύριοι ένα περιβάλλον και μια ευκαιρία μοναδικό στην ελληνική ιστορία. Η Δυτική Μακεδονία, αν αντί να γκρινιάζει, να σηκώνει ντουντού και πανό, ασχοληθεί στα σοβαρά να φτιάξουμε σχέδια στα οποία θα μπορούμε να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα και να φτιάξουμε επιχειρήσεις εντάσσεως εργασίας, θα γεννήσουμε πολλές θέσεις εργασίας. Προσελκύσουμε εδώ νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Ανανεώσουμε την αγροτική μας παραγωγή. Για όλα αυτά που λέω θα έχουμε άπειρα στην πραγματικότητα χρήματα. Το πρόβλημά μας δεν θα είναι τα χρήματα. Το πρόβλημά μας θα είναι να έχουμε καλά σχέδια και να έχουμε φτιάξει μηχανισμούς απορρόφησης που θα είναι γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Και εδώ κύριε Περιφερειάρχα, οφείλω να σας πω ότι έχετε μια πολύ δύσκολη εργασία. Άμα προηγουμένως τον προκάτοχό σας δεν ήθελα κινητό να σηκωθώ και να φωνάσω και να γίνει φασαριά, αν είχε μείνει εδώ θα τα έλεγα, αλλά έφυγε. Είναι δυνατόν να εμφανίζεται ο κ. Καρυπίδης εδώ και να μας κάνει μαθήματα? Ξέρετε σε ποια κατάσταση είναι στα αλήθεια Δυτική Μακεδονία ως μηχανισμούς απορρόφησης? Είμαστε η τελευταία περιφέρεια σε απορρόφηση ΕΣΠΑ και η τελευταία περιφέρεια σε απορρόφηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα. Το ξέρετε ότι όλοι οι άλλοι περιφερειάρχοι της Ελλάδας όσων γραφείων και μου λένε γιατί είσαι παρκασμένα 100 εκατομμύρια στη Δυτική Μακεδονία αφού δεν μπορούν να τα πάρουν? Σε αυτή την κατάσταση παρέδωσε την περιφέρεια ο κ. Καρυπίδης. Δεν μπορούσαν πάντα λεφτά να γίνουν πέντε έργα. Και καμπούντα και μιλέει. Η υποκρισία, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να έχει κάποια όρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρήθηκε για τα χημικά. Άκουσα τη συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ που είπε, γιατί ρίξατε χημικά? Δεν θέλετε να ακούτε, λέει, τη γνώμη του λαού? Πόση απόσταση είναι το Πισοδέρι από εδώ, κυρίες και κύριοι? Θυμάστε τι έγινε στο Πισοδέρι πριν από λίγους μήνες? Δεν πέρασε τόσο μεγάλο διάστημα και πόσα χημικά περάσανε. Πέσαμε ότι πειράζουν τα χημικά. Ένα περίεργο πράγμα αυτά τα χημικά. Όταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία κάνουν καρκίνο. Όταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ τα εμπλουτίζουν με βιταμίνη C και ψεκάνουν τον κόπο για το καλό της υγείας τους. Μετά ξαναγίνεται καρκίνο μόνο, αυτόματα. Σαν δεν τρέπονται λέω εγώ που τα μούτα και μιλάνε. Θα μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για χημικά που έπνιξε την Ελλάδα στον έβρο των χημικών. Στην Αθήνα, στην Ανονίκη, στο Πισοδέρι παντού. Εγώ δεν ήθελα να παίζω χημικά εδώ, κακώς πέσα. Από ό,τι πληροφορήθηκα την αστυνομία, πήγα να κάνουν ντου για να κάνουν λίγο σοου. Εμείς είσαστε με τον κύριο Χατζηδάκη, είχαμε πει να μπουν όλοι μέσα, να ανοίξουν τα πανό, να φωνάξουν με τους ντούκες και ό,τι θέλουν. Σιγά μην τους φοβηθούμε κιόλας. Έχουμε ξεκινήσει την εκπόνηση ενός master plan
συγκροτημένου και συνολικού, φυσικά οι περιφέρειες είναι παρούσα και οι δικές προτάσεις θα συμπεριληφθούν μέσα από το master plan. Αγαπητέ Γιώργο, ξέρεις το γραφείο μου είναι ανοιχτό και του Χαζηδάκη 24 το 24ωρο. Και όταν είδαμε την Επίτροπο ότι κάνουμε την υπουργική συνάντηση, μπορεί να μην το ανακοινώσαμε για να μην γίνει φασαρία, αλλά ποιος είναι ο μόνος περιφερειάς που καλέσαμε στην υπουργική για να γνωρίσει την Επίτροπο και να έχει δει από αυτό που συνέβαινε? Ο περιφερειάς της Μακεδονίας. Για ποιο λόγο δεν αγωνιούμε εμείς? Θέλω να σου το πω λοιπόν αυτό και να σου κοιτάξω στα μάτια. Η μεταμόρφωση της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εθνικό μας στίχημα. Με ρωτάνε συνέχεια στα κανάλια, στα μάτια, έχω βαρθεί να απαντάω και το ελληνικό. Το ελληνικό χρειάζεται μπροστά σε αυτό που πάμε να κάνουμε εδώ. Το μεγαλύτερο στίχημα της Ελλάδος σήμερα είναι η Δυτική Μακεδονία. Και δεν πρόκειται ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η τοπική αυτοδιοίκηση να αφιστούμε όρων, χρόνου και κόπου για να κερδίσουμε αυτό το στίχημα και να παραδώσουμε στην περιοχή το μέλλον που της αξίζει. Γι' αυτό πήγαμε στην πολιτική. Για να κάνουμε καλό στους ανθρώπων, όχι για να κάνουμε κακό. Είμαστε όμως μπροστά σε μια εποχή που αλλάζει. Όσοι δίνουν τη μάχη από το Λιγνίτη, θυμίσουν εκείνους αν δείτε τα ντοκιμαντέρ, όταν γίνανε τα πρώτα αυτοκίνητα, εκείνα δίνανε μάχη τα κάρα. Υπήρξε και αυτό στην ανθρώπινη ιστορία. Λυπάμαι, αλλά Λιγνίτη το κάρο. Τέρμα. Όσο γρηγορότερο το πάρουμε από μας, τόσο καλύτερα. Διότι δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η αλλαγή της εποχής. Πάμε λοιπόν να κάνουμε όλοι μαζί καλό στον τόπο μας. Ελάτε να φέρετε, κύριε Υπουργέ Κερτσιατζιόνι, καλές ιδέες. Ελάτε να φέρουμε σχήματα, επενδύσεις, σχέδια για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα που ο κ. Χατζηδάκης από 3,5 έως 4,4 δισεκατομμύρια. Εγώ σας λέω ότι αν είμαστε γρήγοροι στην απορροφητικότητα και αν αποδείξουμε στην Ευρώπη, και το λέω το ακούσει και ο φίλος μας από την Τζιρέτζη εδώ, αν αποδείξουμε στην Ευρώπη ότι είμαστε κέρδοι και αποτελεσματικοί, η Ευρώπη δεν θα μας αφήσει. Αλλά θα είναι παρούσα και με περισσότερα χρήματα να χρειαστούμε για να πετύχουμε σε αυτό το σχέδιο που είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο. Πρέπει όμως και εμείς να κάτσουμε να δουλέψουμε, να δείξουμε ότι έχουμε όραμα, να δείξουμε ότι αγαπάμε τον τόπο μας, να δείξουμε ότι ξέρουμε τι να κάνουμε τα λεφτά, να δείξουμε ότι έχουμε σχέδιο. Και γι' αυτό εργαζόμαστε ήδη εμείς, εργάζεστε ήδη εσείς, αντί να αντιδικούμε σε ανούσιους καυγάδες, ας κάψουμε κάτω και ας δούμε τον τρόπο να το κάνουμε πράξη. Παραλαμβάνω λοιπόν και συγκεφαλαιώνω. Χρήματα από την επόμενη προγραμματική περίοδο κατά το Ταμείο Ομαλής Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά προτεραιότητα για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Ελάτε να τα βάλουμε με τη σειρά, να φτιάξουμε πραγματικές θέσεις εργασίας, όχι μόνο να μην φύγουν τα παιδιά από εδώ που ακούστηκε, να γυρίσουν και αυτά που έφυγαν, να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερες δουλειές και μέλλον για τον τόπο μας. Γιατί αν δενόμασταν λίγο ακόμα με το Λιγνίτη, θα πήγαινε και η Δυτική Μακεδονία μαζί με το Λιγνίτη άφθαντρη. Αυτό κάνει λοιπόν τώρα ο Μητσοτάκη, η κυβέρνηση, δίνει μέλλον, δίνει ευκαιρία. Ελάτε να κερδίσουμε το στοίχημα, αντί να γκρινιάζουμε. Ευχαριστώ πολύ.